Καλησπέρα σε όσους μας παρακολουθείτε από το The Color Web TV και το femagey.com. Θα κάνουμε μια συζήτηση πολύ σως σήμερα. Έχουμε μαζί μας την ψυχολόγο Λίλη Πέπου. Καλώς ήρθες στο στούντιο. Και σκεφτόμουν, Λίλη, όταν περνάς μια άβυσο για πρώτη φορά και δεν σου έχει πει κανείς τίποτα, την περνάς. Δηλαδή, επειδή μιλάω και από προσωπική άποψη, την περνάς. Δηλαδή, κάτι λίγο η ελπίδα, κάτι λίγο η άγνοια, μάλλον πολύ πολύ η άγνοια. Κάτι το ότι υπάρχει στο φως, στο τούνελ φως, το περνάς. Όταν όμως σου πούνε να την ξαναπεράσεις για δεύτερη φορά, επειδή και αυτό το έχω βιώσει, είναι... Δηλαδή, μόνο η ανάμνηση, μόνο η εμπειρία, η επώδυνη, η κακή εμπειρία, σου βάζει φρένο. Δηλαδή, δεν μπορείς, όχι να περπατήσεις, δεν μπορείς ούτε να σκεφτείς να περπατήσεις. Γιατί κάνω αυτή την εισαγωγή. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το σύνδρομο του εγκλισμού. Πάσχει όλος ο πλανήτης. Πάσχει όλος ο πλανήτης από ένα σύνδρομο καινούριο. Γιατί σκέψω ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν ήξερε κανείς μας τι λέει τις λέξεις. Mm-hmm. Κορονοϊός, COVID, σύνδρομο εγκλισμού. Δεν είναι απίστευτο. Και τώρα μιλάμε μόνο για αυτά. Το lockdown, ας πούμε, ψηφίστηκε η καλύτερη, η πιο, πώς το λένε, γνωστή πια λέξη στον κόσμο. Το lockdown, φαντάσου. Ναι. Είναι πολύ ιδιαίτερες και ξεχωριστές οι συνθήκες που ζούμε και μάλιστα τώρα τελευταία βγήκε και στο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει τις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας μπορούμε να τις καταλάβουμε και σε σχέση με την άμεση επίδραση, δηλαδή τι ψυχικά προβλήματα έχουν οι άνθρωποι που νοσούν, αλλά και ακριβώς το ότι είμαστε όλοι εκτεθειμένοι σε ένα κλίμα έτσι φόβου και πάρα πολύ υπέρμετρου άγχους, αλλά υπάρχουν και τα λεγόμενα και οι έμεσες επιρροές και επιδράσεις που έχει να κάνει ακριβώς με το ότι βρισκόμαστε ξαφνικά εκτεθειμένοι σε συνθήκες πάρα πολύ ιδιαίτερες, πάρα πολύ ξεχωριστές. Ελάχιστοι από εμάς έχουμε ζήσει ένα προηγούμενο lockdown, ούτε καν, και αυτό δημιουργεί ένα πάρα πολύ δύσκολο σκηνικό για την ψυχική υγεία. Αυτή η δεύτερη φορά, επειδή είπες τώρα για το lockdown, αυτή η δεύτερη καραντίνα, γιατί έχω την αίσθηση ότι είναι ψυχολογικά χειρότερη. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή πιο επιβαρημένη. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι, καταρχάς, αφενός είναι αυτό που λες, ότι όποιος έχει καεί από το χυλό φυσάει και το γιαούρτι. Άρα, ακριβώς το ότι ξανά είμαστε εκτεθειμένοι πάλι στις ίδιες συνθήκες μας κάνει να μην θέλουμε να το ξαναπεράσουμε. Αλλά είναι και το ότι η εξάπλωση του ιού αυτή τη στιγμή είναι πιο κοντά από ό,τι πριν. Δηλαδή, στο προηγούμενο κύκλο της πανδημίας, ελάχιστος ξέραμε να έχουν νοσήσει. Ναι. Ήταν κάποιοι εκεί έξω. Ναι, αν κάτι άγνωστο. Ναι. Ήταν μακριά. Η Ιταλία, ας πούμε. Ναι. Τώρα είναι η Θεσσαλονίκη. Μετά από τη Θεσσαλονίκη είναι η Αθηναία. Τώρα όλοι έχουν. Ναι, τώρα είναι στην αυλή μας. Ναι, τώρα είναι ακριβώς στην αυλή μας. Με αποτέλεσμα αυτό, από τη μία να έχει δημιουργήσει ένα απίστευτο άγχος, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, τι θα γίνει αν νοσήσω. Επίσης, επειδή είναι και απρόβλεπτος ιός και δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει στον οργανισμό σου, έχουμε φτάσει στο παράδοξο να λένε άνθρωποι καλύτερα να αρρωστήσω για να ξέρω μετά ότι έχω αντισώματα και θα το περάσω. Δηλαδή, ή σε μια συνολική παρέτηση. Αφού στο τέλος θα κολλήσουμε. Λίγο παράλληλα είναι αυτό. Ναι, ασχολήσουμε όλοι. Αυτό είναι σύμπτωμα του εγκλισμού, του σύνδρομου του συνδρόμου. Ναι. Είναι επειδή νομίζω έχει να κάνει με την ανάγκη μας να ελέγχουμε. Ότι επειδή αυτό έχει την αίσθηση του ανεξέλεγκτου, το φέρνουμε λίγο στον έλεγχό μας. Αν νοσήσω, ξέρω τι θα μου συμβεί. Ενώ αν δεν έχεις νοσήσει από αυτό, δεν ξέρεις, είναι απρόβλεπτος, δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ναι, οπότε έχεις μια θωρακίζεις λίγο τον εαυτό σου. Ακριβώς. Μέσω της γνώσης, ότι ξέρω ότι νόσησα και τα κατάφερα. Άμα δεν το ξέρεις, λες τώρα τι θα γίνει, άμα άρρωστος, τι θα μου συμβεί. Ξέρεις τι γίνεται. Έχω πάρα πολλά μέσα στο μυαλό μου που θέλω να σε ρωτήσω, ας πούμε, και τώρα προσπαθώ να βάλω μια προτεραιότητα σε ερωτήσεις. Ο πιο πολύς κόσμος ξέρει ότι έχει συμπτώματα, αλλά δεν ξέρει ούτε ποια είναι αυτά, δηλαδή δεν ξέρει ξεκάθαρα
τι του συμβαίνει. Δηλαδή, εγώ επειδή μιλάω με πολύ κόσμο λόγω της δουλειάς κάθε μέρα, μου λένε έχω κάτι, κυριολεκτικά όμως, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ναι. Δεν μπορούν να το περιγράψουν, δεν μπορούν να το ονοματίσουν, δεν μπορούν να το κάνουν συγκεκριμένο. Είναι κάτι σκοτεινό. Ξέρω ότι έχω κάτι, είναι συγκλονιστικό αυτό, αλλά δεν ξέρω τι είναι. Ναι, ναι. Εντάξει, εγώ αυτό πιστεύω ότι σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται και στο γεγονός ότι τα θέματα ψυχικής υγείας δεν είναι και τα πιο αγαπημένα να συζητάμε οι άνθρωποι. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, πρέπει να έχεις πολύ καλή επαφή με τον εαυτό σου για να μπορείς να περιγράψεις και τι είναι αυτό ακριβώς που σου συμβαίνει. Αλλά σε γενικές γραμμές έχουμε πολύ έντονα αυτό που λέμε εμείς μεικτή αγχώδη και καταθλιπτική συμπτωματολογία. Έχουμε δηλαδή και έρευνες αλλά και στην κλινική πράξη να στοιχειοθετούν την αίσθηση ότι είσαι συνέχεια στην τσίτα, σε μια καθόριστη ένταση, ευερεθιστότητα, απελπισία. Αυτό που είναι όλοι ευέξαπτοι. Αυτό που είναι ευέξαπτοι, το οποίο μπορεί να είναι και σύμπτωμα κατάθλιψης και σύμπτωμα άγχους. Είμαστε όλοι στην τσίτα. Δηλαδή, εγώ το βλέπω το σούπερ μάρκετ έτοιμοι να τσακωθούν. Τι έτσι, στο σπίτι, στο σούπερ μάρκετ ετοιμοπόλεμοι. Για μια κονσέρβα, γιατί πήγες ένα βήμα πιο εκεί. Δείχνει κάποιος και πέφτει συναγερμός. Εσύ Κατερινάκη, και να σου πω όμως, δεν είναι και λίγο ότι δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον ιό, ας τα βάλουμε με τον άντρα μας, με τον γειτονά μας. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια προσπάθειά μας σουρεάλ, να τα βάλουμε με κάποιον, διότι κάπου απέναντι στον ιό νιώθουμε κάπως ανήμποροι όλοι. Επομένως ας τα βάλουμε με κάποιον. Είναι αλμοδοβάρ σκηνές αυτές. Είναι σουρεάλ. Ειδικά οι σκηνές στο σούπερ μάρκετ και στα φανάρια, σε αυτό είναι αλμοδοβάρ τελείως. Μου έλεγες πριν, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης, δηλαδή έχουμε και αυτή την πρωτιά. Εντάξει, δηλαδή αυτό ήταν, αυτή τη στιγμή δηλαδή έρευνες, έχουμε κάνει μια έρευνα με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου που ήταν το Καποδιστριακό, το Αιγινήτιο και το Αριστοτέλειο, η τρίτη κλινική του Απιθύτα. Και αυτό το οποίο βρήκαμε, χρησιμοποιώντας παρόμοια εργαλεία ανίχνευσης και με αυτά που είχαν άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη και εκτός, βρήκαμε ότι εμείς είμαστε πιο ψηλά στην κατάθλιψη αντί στο άγχος. Από τους λαούς της Ευρώπης? Ναι, συνολικά. Μάλιστα και συγκεκριμένα και με τους Κινέζους εμείς βρεθήκαμε ψηλότερα στην κατάθλιψη από ότι στο άγχος, με τα ίδια εργαλεία. Οι ελληνικές πρωτιές μας σκοτώνουν. Ναι, είναι τα ίδια ακριβώς εργαλεία. Αλλά έχω την εντύπωση γιατί εμείς έχουμε περάσει την οικονομική κρίση που μας είχε οδηγήσει 10 χρόνια σε μια αύξηση της κατάθλιψης. Έχει μια λογική αυτή. Μας ήρθε μια κρίση πάνω στην άλλη κρίση και μας είχε ήδη σε ψηλά επίπεδα. Νομίζω ήμασταν δηλαδή που ήμασταν ψηλά. Και αρχίζω και πιστεύω ότι έχουμε αρχίσει να επανενεργοποιούνται καταθλίψεις της προηγούμενης φάσης. Τις είχαμε βάλει στο φούρνο. Που τις είχαμε κάπως ξεπεράσει. Και επίσης έχω την εντύπωση, το ακούω δηλαδή από μερικούς που λένε όχι και αυτό, άντεξα 10 χρόνια μέσα στην κρίση, τώρα δεν μπορώ άλλο. Πόσα χρόνια, στο λένε, κοίταξε, πόσα χρόνια ακόμα να τρέξω. Να σου πω κάτι, όμως εντάξει τώρα κάνουμε χιούμορ για να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί είναι μια βαριά συζήτηση. Ναι, βεβαίως. Δεν είναι μια συζήτηση. Εγώ απλά προσπαθώ να την ελαφρύνω γιατί είναι και μεσημέρι, ξέρεις, μη του έρθει του κόσμου. Ναι, 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 βέβαια. Ο Ντουβρουτζάς. Λοιπόν, αυτή η έρευνα έχει μια λογική. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, γιατί αυτά που έχει περάσει ο Έλληνας, ο μέσος Έλληνας, δεν νομίζω ότι τα έχει περάσει, δηλαδή. Ναι, είναι δηλαδή στο τελευταίο στάδιο της ταλαιπωρίας. Mm-hmm. Όντως και είναι καθριστικά αυτά. Το λέει και η ψυχανάλυση, ότι όλα αυτά είναι καθριστικά. Ναι. Δηλαδή, μετά από 10-14 χρόνια πόσα είχαμε αυτό όλο το... Θα βγούμε από το Δουνουτού, θα μας πάρουν και το Βόδι και όλα αυτά εδώ, πάμε ξαφνικά και δηλαδή, ξέρεις, διάβαζα πριν από 3-4 μήνες, θυμάμαι, και ήταν πάρα πολύ καλό, ότι νομίζω ότι βλέπω ένα Godzilla έξω από το παράθυρο. Νομίζω ότι αυτό, αν το πει τώρα κάποιος, δεν θα απορρίσει κανείς, ούτε θα πει, τι λέει, ξέρεις. Είμαστε όλοι πια, έχουμε μία τρομακτική ανοχή στην κακή είδηση. Αυτό εμένα με ανησυχεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εσύ εξήγησέ το μου λίγο αυτό, από τη δική σου. Ναι, την ναι. Εγώ νομίζω ότι έχουμε λίγο μουδιάσει. Ναι. Ότι έχουμε λίγο μουδιάσει. Δηλαδή ότι μία κακή είδηση πάνω στην άλλη κακή είδηση, πάνω στην άλλη κακή είδηση. Βέβαια εμείς, επειδή είχαμε και την κρίση,
Δεν ξέρω, όσοι άνθρωποι τα έχουν καταφέρει, έχουν, και κάποιοι, έχουν αποκτήσει και μια ανθεκτικότητα. Ανοσία της αγέννησης. Έχουν αποκτήσει, έχουν αποκτήσει μια ανθεκτικότητα. Λέμε, εντάξει μωρέ, περάσαμε κρίση 10 χρόνια, τώρα τι να μας πει όλο αυτό, θα μας κλείσουν 2-3 lockdown μέσα, μετά θα βγούμε, θα βρούμε έναν τρόπο να κάμψουμε. Έχουμε δηλαδή, εντάξει, έχουμε και ένα δικό μας τρόπο. Σας πω κάτι, εγώ το έχω γράψει σε ένα βιβλίο μου αυτό. Κάτι σχετικό με αυτό, δεν θυμάμαι ποιο βιβλίο τώρα, γιατί δεν θυμάμαι ποτέ τι γράφω σε ποιο βιβλίο, αλλά είχα γράψει ότι πριν χρόνια είναι όμως αυτό, ότι το θέμα δεν είναι να βιώνεις τη δυστυχία, το θέμα είναι να τη συνηθίσεις. Και μήπως εμείς οι Έλληνες το έχουμε συνηθίσει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, το έχουμε συνηθίσει, έχουμε προσαρμοστεί. Ναι. Έχουμε προσαρμοστεί. Γιατί μας βλέπω όντως πολύ, αρκετά έως πολύ απαθείς. Και εγώ το βλέπω αυτό που λες γύρω μου. Ναι, απάθεια υπάρχει, ναι, ναι. Τύπου εντάξει τώρα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή αυτό που λέει κάτι. Μήπως έχουμε αρχίσει, ας πούμε, ξέρεις, και το συνηθίζουμε όλο αυτό, το από το κακό στο χειρότερο. Ναι, ναι, εντάξει, νομίζω έχουμε. Έχουμε αρχίσει λίγο. Έχουμε αρχίσει, βέβαια, γι' αυτό αρχίζει και μπαίνει σε μια διαδρομή πιο καταθλιπτική, με την έννοια της παραίτησης. Ότι το έχω συνηθίσει, δεν θα μπω στη διαδικασία να προσπαθήσω ή να το αλλάξω. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που προσαρμόζεται. Προσαρμόζεται καλά δηλαδή. Ναι. Και η προσαρμογή είναι μια διαφορετική ιστορία. Και είναι καλή ιστορία. Ναι, είναι μια καλή ιστορία, είναι ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχω αυτές τις επιλογές, γιατί εδώ ποιες είναι οι δύο βασικές αντιδράσεις. Ή θα πεις δεν υπάρχει τίποτα, συμπεριφέρομαι σαν να μην υπάρχει ιός, όλοι ξεκινήσαν από τους Κινέζους, πάει λέγοντας κτλ. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα, ζω όπως ζούσα, σαν να μην υπάρχει ιός. Ή εν πάση περιπτώσει δεν με νοιάζει τι θα μου συμβεί. Και αυτό είναι σύμπτωμα συνδρόμου όμως. Ναι, ναι, και αυτό είναι μια άρνηση. Μια άρνηση μιας πραγματικότητας. Η άρνηση είναι και αυτό ένα σύμπτωμα. Είναι μια άρνηση μιας πραγματικότητας. Και υπάρχουν και οι άλλοι που λένε, ωραία, ας αποδεχθώ λοιπόν τα επόμενα 2-3 χρόνια. Δεν θα βρω άντρα που λένε μερικές γυναίκες. Θα είμαι άνεργος κτλ. Και πώς έχει μερή ανάγκη. Και πώς ήταν το τραγούδι Wake Me Up September Ends. Απλά δεν είχε προσδιοριστεί ποιο Σεπτέμβριο, ποιο έτος. Και κάπως είναι, ξέρεις τώρα, τα πιο δυσπροσαρμοστικά. Η πιο προσαρμοστική σου λέει δεν μπορώ να βάλω τη ζωή μου στον πάγο. Πρέπει να βρω έναν τρόπο κάπως όλο αυτό να το διαχειριστώ. Βέβαια και το σύνδρομο επίσης έχει εντελώς διαφορετικά συμπτώματα ανάλογα και με τις ηλικίες. Δηλαδή δεν έχουν όλες οι ηλικίες τα ίδια συμπτώματα. Δηλαδή αλλιώς το βιώνει η νεολαία. Κοίτα τώρα, επειδή υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση ότι αν έχεις υποκείμενα νοσήματα και αν είσαι πάνω από 65 με 70, είδες και με τα μέτρα που λένε να κλειστούν μέσα 65 και 70, εκείνοι είναι αυτοί οι οποίοι ανησυχούν πιο πολύ για λόγους υγείας. Υπάρχουν όλοι αυτοί τις παραγωγικές ηλικίες. Βέβαια, τώρα όσο έχει αρχίσει και χτυπάει άσχημα και αυτές τις ηλικιακές ομάδες του 40 με 65 με τις διασωληνώσεις και αυτά, αλλά αυτοί έχουν και πάρα πολύ έντονα άγχη έτσι, οικονομικά. Και υπάρχουν, εγώ έχω ένα φίλο ο οποίος είναι στην εστίαση, είναι άντρας σε παραγωγική ηλικία, 38-39, και έλεγε, δεν μου φτάνει που πέρασα, λέει, την οικονομική κρίση 10 χρόνια, τώρα περνάω λέει και αυτό με την πανδημία, δεν ξέρω πότε θα βγω, και το έχει βάλει με τη μάνα του και λέει, αν η μάνα μου λέει, μου ξαναπεί ότι έχει περάσει πολυτεχνείο, λέει, θα σταματήσω να τη κόψω, λέει, και την καλημέρα. Έτσι, λοιπόν, έχουν πολύ πιεστεί και υπάρχουν βέβαια και νέοι, οι οποίοι λέμε ότι τους κατηγορούμε για τα πάρτι, για το ένα, για τα άλλο, ότι αυτοί έτσι έχουν. Ναι, αυτοί τρώνε ξύλο. Ναι, είναι στιγματισμένοι. Αλλά από την άλλη, έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε προσπαθήσει να τους καταλάβουμε λίγο. Γιατί βρίσκεσαι σε μια ηλικία με ορμή που θες να βγεις έξω και ξαφνικά σου λένε όχι, θα κλειστείς με τη μαμάκα σου και τον μπαμπάκα σου ξανά πίσω. Και λες, μα μην και πώς έκανα να ξεκολλήσω από αυτούς τώρα, θα με ξαναστείλετε. Ποιος πάει πίσω. Μέσα από αυτούς τώρα. Και δεν τους έχουμε, νομίζω, δηλαδή τους έχουμε πολύ βάλει στη γωνία. Ναι. Ενδέχεται πράγματι να έχουν. Εντάξει, ξέρεις, και η νεότητα με την πειθαρχία δεν ήταν εποχή κολλητές. Οπότε ισχύει. Είναι ένα θέμα αυτό. Απ' την άλλη, αυτό που λες και το, ξέρεις, το σατιρίζουμε και γελάμε, είναι ένα θέμα. Διότι, ας πούμε, και εγώ ξέρω περιπτώσεις. Γενικά, επειδή μου αρέσει να ακούω έτσι ιστορίες, γιατί κάνω τους δικούς μου, ξέρεις, τα συμπλήνεις όταν θέλω να κάνω ένα θέμα. Υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που σπουδάζανε, που ήταν εκτός της Αθηνών, Θεσσαλονίκη, δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη, στη Θεσσαλονίκη,
Λοιπόν, οπότε είχαν χτίσει τη ζωή τους, τον νοικιασμένο, την νοικιασμένη γκαρσονιέρα, το σπίτι, το κορίτσι σου κτλ. Και ξαφνικά καλούνται να γυρίσουν πίσω. Αυτό που λες. Εντάξει. Στο παιδικό δωμάτιο. Στο παιδικό δωμάτιο. Ναι. Ξέρεις, το κορίτσι σου μακριά και θυμός. Πάρα πολύ θυμός, γιατί αυτό είναι και ένα χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας. Αλλά πέρα από αυτό, είναι θυμός γιατί λες, ρε φίλε, ξεκινάω, ας πούμε, τίποτα δεν μου τα έχετε στρωμένα. Όλα τα βρήκα, ας πούμε, χάλια. Τώρα πρέπει να ζήσω και αυτό. Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς. Είναι και αυτό. Και έχουν και πάρα πολύ, ακούς πάρα πολύ τους νέους να λένε ότι δεν χτυπάει τόσο πολύ εμάς ο ιός, γιατί έτσι, οι σοβαρές επιπλοκές είναι πιο σπάνιες όσο είναι μικρότερες ηλικίες. Ναι. Και η αίσθηση μιας θυσίας σχεδόν υφηγένειας. Ναι. Δηλαδή θυσιάζονται για τους μεγαλύτερους και για το καλό της χώρας, ας το πούμε έτσι. Έχουμε και λέει πάλι εγώ. Ναι, σε μένα κλήρωσε. Ναι. Δηλαδή κάπως έτσι. Δεν ξέρω, πάντως όσους έχω. Έτσι, όσους γνωρίζω που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι εξαιρετικά θυμωμένοι. Ναι. Εξαιρετικά θυμωμένοι, δηλαδή πολύ θυμωμένοι. Ναι, νομίζω, ξέρεις, έχει μεγάλη σημασία όταν ένα μέτρο, οτιδήποτε, όταν ένα μέτρο πειθαρχίας και από την πολιτεία και από το γονέα κάπως επιβάλλεται, να έχεις πείσει τον άλλον ότι είναι για την προστασία του και όχι ως καταπίεση. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη δουλειά. Δηλαδή να μπορέσεις να πείσεις τον άλλο ότι αυτό το κάνω για να σε προστατεύσω και δεν το κάνω για να σε καταπιέσω. Ναι, και επιπλέον είναι και στιγματισμένοι τώρα. Έχουν ένα θεματάκι. Ναι, όλοι τους χτυπάνε λύπητα. Όλοι τους δείχνουν με το δάχτυλο. Τους χτυπάνε λύπητα. Ένα ακόμη σύμπτωμα, γιατί διάβαζα μια πολύ μεγάλη έρευνα ελβετική λίγο πριν έρθουμε στο στούντιο. Και έτσι από περιέργεια. Ένα ακόμη σύμπτωμα που έχει διάφορα παρακλάδια είναι η ενδοοικογενειακή βία, η έξαρση της ενδοοικογενειακής βίας, και βέβαια στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί από έρευνες τα διαζύγια από το προηγούμενο. Θα μείνει κανείς παντρεμένος? Εγώ αυτό αναρωτιέμαι. Είναι σαν αυτό που έλεγε ο τύπος, έχει την ιστερία στο που λέει όσοι περάσουν και δεύτερη καραντίνα και είναι μαζί πλασμένοι ένας για τον άλλον. Αυτό. Ναι, αυτό. Αν περάσει και τη δεύτερη καραντίνα μαζί, είναι ο άντρας, η γυναίκα της ζωής σου. Τελείως. Είναι αυτό που ψάχνουν οι γυναίκες πάντα, μια απόδειξη ότι ο άλλος μας αγαπάει και θα περάσει τους άθλους του Ηρακλή για να είναι μαζί μας. Τώρα είναι ιδανικές συνθήκες. Γι' αυτό, άμα μην. Δεν είναι απίστευτο κι αυτό. Είναι απίστευτο, ναι. Είναι, και σκέψου πάλι ότι έχει περάσει και η κρίση που επίσης είχε αύξηση την οικογενειακή βία. Βέβαια. Έτσι, και πάρα πολλά διαζύγια. Πάρα πολλά. Ναι. Και τώρα, ας πούμε, λέω, αν είχε μείνει, ας πούμε, και ένα 10%, τώρα θα τελειώσει η δεύτερη καραντίνα, το δεύτερο lockdown. Ειδικά τους παντρεμένους. Ναι, ναι. Και το λέω ειδικά τους παντρεμένους, γιατί συνήθως όταν είσαι σε ένα γάμο που έχεις φύγει από τη φάση μιας εξεδανίκευσης και το ροζ συννεφάκι και τον βλέπεις τον άλλο πιο ρεαλιστικά και βλέπεις και δικά σου πράγματα που δεν σου αρέσουν και είσαι και σε μια ατμόσφαιρα που ούτως ή άλλως τσακώνεσαι και με αυτόν στο σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα τσακωθείς εύκολα με τον σύντροφό σου. Απ' την άλλη όμως, φαντάζομαι πόσοι μεγάλοι έρωτες θα γεννιούνται και αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτά τα ουτοπικά. Ναι, γιατί είναι τώρα Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μόνοι εναντίον του κόσμου ολόκληρου και πώς θα κλεφτούμε και πώς θα βγούμε από το σπίτι. Δηλαδή, τι SMS θα στείλουμε. Έχει και κάτι τέτοιο. Αλήθεια, τι στέλνουν σε αυτή την περίπτωση. Πάντα ήθελα να το. Τι στέλνουν. Πρέπει να έχει βγει. Ξέρετε, θα σου πω γιατί γελάω. Κουνάει το κεφάλι της. Εγώ γελάω γιατί είναι σαν αυτό που. Όχι, συγγνώμη, αλλά δεν έπρεπε να το έχουν προβλέψει. Έπρεπε να έχουν προβλέψει. Μα είπανε να πηγαίνετε να περπατάτε μαζί. Μας είπαν ότι πρέπει να πηγαίνετε μαζί. Το κρυφά όμως δεν είπανε. Να σου πω, εγώ άλλο. Να περπατάτε κάπου μαζί είναι το φανερά. Το 9 έπρεπε να είναι, ξέρω εγώ, ξέρεις. Κατά τη γνώμη μου, η ένα για καρδιοχτύπη. Για σωματική άθληση, ενοχοποιημένη τώρα κι αυτή, ή εν πάση περιπτώσει πρόσωπο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Α, έχει τέτοιο. Έχει πρόσωπο σε ανάγκη, αλλά συνήθως είναι για φροντίδα ηλικιωμένου, όχι πρόσωπο εκτάκτου ανάγκης. Εκτάκτου ανάγκης νομίζω ότι. Κεραυνοβολημένος, νομίζω. Έχουν χρόνο ακόμη να το προσθέσουν. Να το φτιάξουν στο κεραυνοβολημένο. Ναι, αυτό θα είναι θέμα. Όπως επίσης, για να μην σατιρίζουμε μόνο τους
τα ζευγάρια σε αθλία κατάσταση. Α, καλά, εγώ ξέρω πάρα λίγο. Είναι και οι singles. Καταρχάς δεν πρέπει να ξαναβγεί η σειρά η αντίστοιχη μόνο και μόνο με ειδικό αφιέρωμα, έτσι. Εντάξει, είναι η σύγκληση πιο πολύ, αφενός είναι καταρχάς είναι αυτοί που αυτή τη στιγμή έχουν αυτή τη στιγμή απλώσει τα πλοκάμια τους παντού. Όπως λέει και μια φίλη μου, ό,τι πρώην είχα, όποιον είχα γνωρίσει, τώρα λέει τον έχω θυμηθεί ξαφνικά. Αυτό είναι. Υπάρχουν αυτοί που έχουν όσο εντωμεταξύ και πιο νέοι κτλ. Που δεν θέλουν να μπουν σε φάση Tinder, τον Ατάλο, Facebook. Ρόμπλια. Είναι σε μια φάση που λένε δεν πρόκειται να ξαναβρω. Μαρινέλα, μαύρα, άνοιξε πέτρα να διαβώ, δεν υπάρχει περίπτωση κτλ. Και βέβαια υπάρχει και η άλλη μου η φίλη, η οποία λέει: εγώ δεν το βάζω κάτω, λέει. Θα κάνω γυμναστική, θα κάνω διατροφή, θα γίνω κορμάρα, λέει. Και μόλις ανοίξουν, λέει, θα βγουν και ένα προγράμμα για την καραντίνα. Επομένως και πάλι βλέπει το πώς το διαχειρίζεται ο καθένας. Σημασία έχει ένας προσανατολισμός στο στόχο. Να ξέρεις τι θες. Εντάξει, κοίταξε, κατ' ενώ το σε άλλο, ότι υπάρχει μία παύση στο πώς κινούμαστε σε μία εξωτερική, ας το πούμε, πραγματικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αναγκαστικά υπάρχει μια παύση και στην εσωτερική πραγματικότητα. Δηλαδή, μπορούμε να το δούμε και ως μια ευκαιρία για έναν αναστοχασμό. Συμφωνώ. Για το τι θέλουμε, να το δούμε, ξέρεις, και μια ευκαιρία να ξαναρυθμίσουμε τις πηξίδες μας. Πού θέλουμε να πάμε, με τον εαυτό μας, με την καριέρα μας, με τους ανθρώπους. Ναι, ακριβώς. Είναι συμφωνώ σε αυτό. Ναι. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα ποσοστό κόσμου που το κάνει αυτό. Mm-hmm. Δηλαδή, και αυτό το έχω δει. Ότι κάνουν ένα post, σου λέει είναι ένα καλό post. Οπότε για να κάνουμε το restart, όπως δεν είχαμε ίσως, ακούω από πάρα πολύ κόσμο που μου λέει ότι τι υπέροχο πράγμα το lockdown. Ναι. Δηλαδή, και δεν το λένε, δηλαδή δεν το λένε επειδή έχουν πειραχτεί περισσότερο από το σύνδρομο. Ναι. Το λένε συνειδητά, διότι είχα λέει το χρόνο και κάτσα και σκέφτηκα. Ακριβώς. Δεν δούλευα και είχα την πολυτέλεια να κάτσω να προετοιμάσω κάτι που ήθελα να κάνω και δεν είχα το χρόνο. Δηλαδή, το δούλεψα μέσα στο πρώτο lockdown πολύ δημιουργικά. Δηλαδή, δεν ήταν, ας πούμε, μέσα στην κατήφια και στο θρήνο και στην κατάθλιψη. Ήταν πολύ δημιουργική, δηλαδή αυτό με εντυπωσίασε σε ορισμένα άτομα. Ναι, ισχύει, γιατί επειδή είναι πάρα πολύ γρήγοροι οι ρυθμοί, είχες την αίσθηση ότι έχεις αποπροσανατολιστεί τόσο από τη βαβούρα και από την ταχύτητα των ρυθμών, που ήταν το lockdown, όπου όπα τώρα είδα λίγο παραπάνω το παιδί μου, μπορώ να δουλεύω από το σπίτι μου. Αυτή ήταν και η αλήθεια όμως. Ναι, και επίσης το βρήκα και ως μια ευκαιρία για να επικεντρωθώ στον εαυτό μου. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι συμπαθείς τον εαυτό σου. Και αν δεν τα πηγαίνεις καλά. Μεγάλη προϋπόθεση αυτή. Πολύ σημαντική. Αν δεν συμπαθείς τον εαυτό σου. Εκεί τα πράγματα, εκεί από ό,τι προσπαθείς να ξεφύγεις και να αποφύγεις, στο lockdown σου έρχεται και σου δίνει κινηματογραφικά. Ναι, κινηματογραφικό μπάτσο. Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Είναι αυτό που λέμε ότι η πραγματικότητα σε χτυπάει άσχημα. Αυτό. Ναι. Ακριβώς. Είναι όμως και μια καλή ευκαιρία απ' την άλλη, γιατί πάντα τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Είναι και μια καλή ευκαιρία να κάτσεις να τα βρεις με τον εαυτό σου. Δεν είναι. Ναι, αυτό είναι ακριβώς. Ναι, είναι μία. Έχεις χρόνο. Ναι. Έχεις ησυχία. Δεν έχεις τους πειρασμούς. Βγαίνουν έξω, πάνε για ποτά οι φίλοι μου, οι φίλες μου κτλ. Ψώνια και όλα αυτά. Υπάρχει το μάντρωμα. Οπότε εκεί μπορείς να κάτσεις λίγο να τα ξαναδείς τα πράγματα. Και όπως πάρα πολλοί άνθρωποι ρωτάνε, πώς θα μάθω να αγαπώ τον εαυτό μου. Ναι, αυτό είναι μία άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. Ναι. Ο τίτλος μιας άλλης εκπομπής. Τηλεόραση βλέπεις καθόλου? Δυστυχώς όχι. Δεν είσαι η μόνη. Σου έκανα την ερώτηση γιατί διάβαζα πάλι μια έρευνα. Είμαι λίγο ερευνάκιας εγώ. Ναι. Διαβάζω έρευνες κτλ. Ότι σήμερα το πρωί τη διάβαζα. Μάλλον έπεσε τυχαία μπροστά μου. Ότι η τηλεόραση μετράει τα χειρότερα χαμηλά βαρομετρικά ever. Μονοψήφια νούμερα. Ο κόσμος έχει κλείσει τις τηλεοράσεις κανονικά. Δηλαδή, προφανώς ενημερώνεται μέσα από το διαδίκτυο. Καλά, αυτό είναι και από το πρώτο lockdown, ότι είχε μία άνοδο της τάξης του 35% το διαδίκτυο. Αλλά διάβαζα σήμερα το πρωί για όλα τα κανάλια, δεν έλεγε και κάτι, έλεγε και συγκεκριμένα το καθένα από τα ελληνικά κανάλια, αλλά όλα τα κανάλια είναι σε ελεύθερη πτώση. Πολύ χαμηλά νούμερα, μονοψήφια, τώρα σου μιλάω για μεγάλα κανάλια. Δηλαδή όλα τα κανάλια. Μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση.
Πάντως, εγώ νομίζω ότι ίσως επειδή αφενός είναι όλη αυτό, η πάρα πολύ έντονη πληροφόρηση που σε οδηγεί στο που λέω και εγώ να κατσιάζεις, με αποτέλεσμα μετά να καίγονται και τα χλωρά που λέμε. Αλλά να σου πω εγώ τι πιστεύω. Εγώ πώς το βλέπω στον εαυτό μου αυτή την περίοδο που θέλω να πιστεύω ότι κάπως έχω προσαρμοστεί. Ξέρεις εμένα τι μου λείπει, και αυτό ας πούμε δεν θα μου το έδινε η τηλεόραση. Αλλά μου λείπει πολύ η ατμοσφαιρικότητα. Δηλαδή το βλέπω ως μια ευκαιρία να επιστρέψουμε σε πιο απλά πράγματα. Mm. Από έναν ελληνικό καφέ, από κάτι αρωματικό, από το να... Η ποιότητα. Ναι, ακριβώς, που όμως δεν βρίσκεται, ξέρεις, όλο αυτό της υπερπαραγωγής. Και... Mm. Αλλά σε κάτι πιο απλό, πιο καθημερινό, αυτό που θα κάνει την επιβίωση να είναι όμως και κάπως ατμοσφαιρική, που θα έχει και λίγο σαγίνη, που θα σε συνεπάρει κιόλας. Χωρίς όμως να είναι το πολύ έντονο παραμύθι. Ναι, με σωστές δόσεις όμως. Ε, βέβαια, ναι. Γιατί η ατμοσφαιρικότητα, μόνο και η λέξη, σημαίνει σωστές δόσεις. Mm-hmm. Καλά τώρα, οι σωστές δόσεις με την τηλεόραση δεν βρεθήκανε ποτέ. Δεν συναντήθηκανε. Και επιπλέον είναι και λίγο... Νομίζω ότι τα πράγματα, τα τηλεοπτικά, είναι σε παράλληλο σύμπαν. Δηλαδή, η πραγματικότητα... Mm. Με την τηλεόραση είναι δύο παράλληλα σύμπαν. Δηλαδή σύμπαντα. Ναι. Οπότε παίζει και αυτό ένα ρόλο. Mm-hmm. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι έτσι για να υπάρχει, ξέρεις, να είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Πρέπει να μπορεί ο άλλος να ταυτιστεί. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Τώρα σου λέω π.χ. μπορείς να ταυτιστείς με τον μπάτσελορ που το τρολάρει, ας πούμε, και ο σκύλος της γειτονιάς. Ακόμη και ο σκύλος της γειτονιάς τρολάρει τον μπάτσελορ. Μπορείς να ταυτιστείς με τον μπάτσελο, πρόσεξε, σε μια συνθήκη τέτοια. Καλά. Ναι, ναι, ναι. Και χωρίς να είναι η συνθήκη αυτή δεν θα μπορείς να ταυτιστείς, αλλά λέμε τώρα. Είναι λίγο παράλληλο σύμπαν. Ίσως γι' αυτό κλείνει ο κόσμος την τηλεόραση. Εγώ εκεί έτσι το σκέφτομαι. Αλλά αυτό όμως είναι και καλό για το μέσο άνθρωπο. Το να κλείνει την τηλεόραση. Ναι. Ναι, γιατί πώς το βλέπεις? Ναι, γιατί άμα κλείσει την τηλεόραση πρέπει να κάνει κάτι πρέπει να ανοίξει κάτι άλλο. Τώρα ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξει κάτι πιο παραγωγικό, πιο... Μπορεί να ανοίξει ένα βιβλίο, να ανοίξει μια συζήτηση με ένα φίλο, να ανοίξει μια δίωδο επικοινωνίας, να ανοίξει την πόρτα του να πάει για ένα περπάτημα πριν τις 9, να ανοίξει πάντως κάτι άλλο. Δηλαδή, σημασία, νομίζω αυτό έχει σημασία να το θυμόμαστε, ότι η ρευστότητα και η κινητικότητα, η ψυχική κινητικότητα είναι αυτό που έχει σημασία. Κλείνεις μια τηλεόραση, δεν πειράζει, πρέπει να ανοίξεις κάτι άλλο. Ανοίγεις κάτι άλλο, μετά μπορεί να χρειαστεί να το κλείσεις. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο κινούμαστε. Όσο βρισκόμαστε σε αυτή την κίνηση, νομίζω ψυχικά είμαστε ζωντανοί. Με ουσιαστικό τρόπο. Η κίνηση είναι δηλαδή. Βέβαια, αλλιώς είναι καθήλωση. Πετρώνεις κάπου. Ναι. Πετρώνεις κάπου. Αυτό ναι. Όταν. Ναι. Γιατί τελικά όταν πηγαίνεις στη γωνία, χάνεις. Ακριβώς. Όταν πας στη γωνία, είσαι καταδικασμένος να χάσεις. Η κίνηση είναι αυτή που σου δίνει. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Και αυτό με τη συνεχή κίνηση, η συνεχή κίνηση παράγει και ενέργεια. Έτσι δεν είναι? Είναι νόμος φυσικής αυτός. Πολύ σωστό. Να σε ρωτήσω και ένα τελευταίο. Θέλεις κάτι άλλο να μου πεις που δεν ρώτησα, που δεν σκέφτηκα να ρωτήσω? Δεν νομίζω. Νομίζω καλύψαμε ένα μεγάλο μια έτσι γενικής δεν είναι. Πάντως δεν πρέπει να μας τρομάζει τα συμπτώματα του συνδρόμου. Κοίταξε να δεις, έτσι δεν είναι. Ναι. Να μην τρομάζουμε. Εντάξει, όχι, να μην τρομάζουμε. Ναι. Είναι... Να σου πω κάτι, Βρυσή. Θα σου πω εγώ πώς το σκέφτομαι. Και εγώ έτσι το φιλοσόφισα όλη αυτή τη χρονιά και από διάφορα πράγματα που μου συνέβησαν έτσι στη δική μου ζωή. Και όσο και αν έχει μέσα με ένα ομό ρεαλισμό, έχει ταυτόχρονα και μια απίστευτη αισιοδοξία. Η ζωή συνεχίζεται. Ναι. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν πρόκειται δηλαδή να σταματήσει η ζωή επειδή συμβαίνει όλο αυτό. Άρα σωστό. Η μεγάλη πρόκληση είναι πώς θα βρούμε όλοι οι άνθρωποι να κάνουμε τη ζωή μας να έχει νόημα υπό αυτές τις συνθήκες. Αυτό είναι η προσαρμοστικότητα. Προσαρμοστικότητα είναι αποδέχομαι ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αν την αρνείσαι, είσαι σε άλλη φάση. Πρέπει να την αποδεχθείς πρώτα. Άρα για το αντίδοτο είναι η προσαρμοστικότητα. Ναι, νομίζω. Θα μπορούσε... Θεωρίες και ψυχολογικά μοντέλα που λένε δηλαδή κάποιοι ερευνητές ψυχολογίας ότι αν με ρωτήσετε
τι είναι η ευφυΐα, είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να προσαρμόζεται. Αυτό ο Δαρβίνος το έχει πει. Ναι, ακριβώς, είναι survival instinct. Ο πρώτος που το έχει πει είναι ο Δαρβίνος, ότι ο δείκτης υψηλής ευφυΐας είναι η ικανότητα του να προσαρμόζεσαι. Γι' αυτό και οι δεινόσαυροι εξαφανίστηκαν αν ήταν τα πιο δυνατά όντα πάνω στον πλανήτη. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν ευκίνητοι στο να προσαρμοστούν. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που λες είναι η δεύτερη λέξη κλειδί που νομίζω, γιατί είναι ευελιξία. Να μπορείς να είσαι ευέλικτος. Βέβαια. Μπαλαρίνα που λέω εγώ. Στη ζωή το είδε. Και αυτό το έχω γράψει. Στη ζωή πρέπει να τη χορεύεις. Και να έχεις αυτό. Και όταν σε χορεύεις το ταψί, να το απολαμβάνεις λίγο. Ναι, μα το πιστεύω αυτό. Ότι πρέπει να τη χορεύεις. Δηλαδή, τι εννοώ, δεν πρέπει να είσαι βαρύς και δυσκίνητος. Και στα κάτω. Ναι, και πρέπει να τη χορεύεις, ενώ ξέρεις, μεταφορικά καλά και κυριολεκτικά καμιά φορά, δεν μας χαλάει καθόλου. Πες μου λίγο, έχεις στο μυαλό σου κάποιες πρωτοβουλίες που θα μπορούσε, που ίσως έχεις ακούσει, που ίσως θα πρότεινες? Έχω την τύχη αυτή την περίοδο να συνεργάζομαι έτσι με διάφορους. Α, εγώ έτσι ρώτησα, την τύχη. Ναι, τώρα είναι, ξέρεις, είναι τα καυτά θέματα. Έτσι, η πανδημία και αυτό θέμα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν. Ναι. Νομίζω θα γίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Υπάρχει ήδη η γραμμή βοήθειας που είναι μια γραμμή βοήθειας από το δίκτυο Αργό. Είναι οι συνάδελφοι εκεί πέρα που απαντάνε και κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ήταν και στο πρώτο κύμα της πανδημίας και συνεχίζουν τώρα έτσι ακάθεκτα και κάνουν πολύ ωραία δουλειά. Υπάρχουν και πλατφόρμες πιο ιδιωτικές πρωτοβουλίες όπως το My Happy Self. Και θα υπάρξει και μια πρωτοβουλία που ήδη έχει αρχίσει δηλαδή και βγαίνει προς τα έξω, αλλά θα έχουμε περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες, της πριγκίπισσας Τατιάνας, της Τατιάνας Μπλάτνικ, που τη νοιάζει πάρα πολύ ακριβώς πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι να ενισχύσουν την ψυχική ευεξία. Όχι δηλαδή τόσο πολύ στο πώς θα προλάβουμε τις ψυχικές διαταραχές, αλλά πόσο οι άνθρωποι θα μπορέσουμε να είμαστε υγιείς. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και να έχουμε ψυχική ευεξία. Έχει ξεκινήσει αυτό, ή δεν έχω κάτι? Εντάξει, έχουν υπάρξει διάφορες, έχουν φτάσει δηλαδή στα media διάφορες εικόνες και διάφορα μηνύματα, αλλά αυτό δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Προφανώς λόγω COVID. Ναι, ακριβώς. Θα ξεκινήσει όμως σύντομα. Πολύ και ωραία νομίζω, πρωτοβουλία αυτή. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία και μάλιστα νομίζω είναι εξαιρετική, γιατί είναι για το γενικό πληθυσμό. Είναι για όλους. Πάρα πολύ, και αυτό πολύ ενδιαφέρον. Είναι... Έχω την αίσθηση ότι θα ξαναπούμε σύντομα. Μακάρι να μπορέσουμε έτσι να το συζητήσουμε όλο αυτό και πιο στοχευμένα και πιο επικεντρωμένα. Και να είναι έτσι, γιατί πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία που τη χρειάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η χώρα. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες και της θεραπευτικής αντιμετώπισης και της πρόληψης, και αυτές οι τρεις πρωτοβουλίες είναι πάρα πολύ σημαντικές, γιατί θωρακίζουν τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Είναι απόλυτα αναγκαίες. Ναι. Θωρακίζουν τους ανθρώπους. Και από εκεί και πέρα ευελιξία, αισιοδοξία και προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα και η ζωή συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι μας έκανε καλό αυτή η συζήτηση. Παρόλο ότι το θέμα ήταν βαρύ, γελάσαμε. Δεν μπορείτε να πείτε. Μέχρι την και επόμενη... το χιούμορ. Ναι, βέβαια. Και το χιούμορ. Καλή στρατηγική. Χιούμορ σώζει. Πάντα καλή στρατηγική. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά όλοι. Γεια σας.